σα ρωτήσω κάτι για το έμβλημα. Το Φίνιγκα τον αναγενόμενο από την τέφρα του. Γιατί επελέγει από τη μεγάλη στάση της Ελλάδας ως έμβλημα. Πολύ πριν από την εποχή που το επέλεξαν οι συνταγματάρχες. Επελέγει διότι, όπως είναι γνωστό, ο αναγενόμενος της τέφρας του Φίνιξ για μας τους Έλληνας της εποχής εκείνης, η οποία θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Η μεγάλη στοά της Ελλάδος είχε στους κόλπους της όλους εκείνους οι οποίοι εν συνεχεία απετέλεσαν τα βασικά στελέχη της εθνικής εξεγέρσεως και της επαναστάσεως του 21. Η φιλική εταιρεία ήταν εκείνη η οποία ιδρύθη από τέκτονες πάρα. Επειδή λοιπόν προεβλέπεται αυτή η εξέγερση του έθνους και αυτό συμβόλιζε την εποχή εκείνη. Η μεγάλη στοά της Ελλάδος συμβόλιζε την αναγέννηση του ελληνικού έθνους με την επανάσταση η οποία ακολούθησε σε 10 χρόνια. Βλέπετε το 1811. Πάντως, εδώ να πούμε ότι κατά την άποψη που εκθέτεται τώρα αυτή τη στιγμή, εκαπηλεύθηκε 21 Απριλίου το σήμα του Φίνιγκα, του αναγεννόμενου από την Ελλάδα. Βεβαίως το εκαπηλεύθηκε, γιατί είναι κάτι που συγκινεί τους Έλληνες και γι' αυτό το εκαπηλεύθηκε. Πέστε μου κάτι άλλο, εκείνη την εποχή μεταπολίτευση έχουμε μία διαρροή μελών του τεκτονικού σώματος από τις διάφορες στοές, οι οποίοι αισθάνθηκαν πικραμένοι για την στάση που ετήρησε η τότε ηγεσία του τεκτονικού σώματος απέναντι στους Απριλιανούς. Γιατί εμφανίζεται εκείνη την εποχή μία έντονη διαρροή από τις τάξεις, από τις στοές γενικά? Όχι, δεν υπήρξε έντονη διαρροή. Μπορώ να πω μερικοί έφυγαν, αλλά για λόγους άλλους. Διότι τότε ήταν ένα στάδιο στο οποίο γινόταν μια έρευνα για τη δράση του καθενός και πολλοί οι οποίοι κράτησαν μέσα από την ηγεσία των στοών. Εμείς ήδη κάναμε ένα είδος καθάρσεως, αυτοκαθάρσεως, πράγμα το οποίο δεν έγινε από κανένα άλλο οργανισμό. Να σας ρωτήσω, εδώ μας δείξατε προηγουμένως τα διάσημα του Βασιλείου Γεωργίου. Πόσοι βασιλείς ήταν τέκτονες, όλοι? Από ό,τι τουλάχιστον θυμόμαι, όχι, ο βασιλεύς Γιώργος ήταν τέκτον. Ο Παύλος? Ο Παύλος όχι, ούτε ο Κωνσταντίνος. Ο Γιώργος ήταν ο Μεταξάς, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Καζαντζάκης. Βλέπουμε λοιπόν, από τους βασιλείς έχουμε τον Γιώργο. Μόνο τον Γιώργο. Οι υπόλοιποι δεν ήταν. Και αυτό διότι ήταν στην Αγγλία και εκεί είχε μοιηθεί στον αγγλικό τεκτονισμό και ήλθε στην Ελλάδα. Κυβέρνησαν την Ελλάδα και οι οποίοι ήταν τέκτονες. Αργότερα, λίγο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, είπατε ότι υπάρχουν πολιτικοί ακόμη σε όλους τους χώρους. Οπωσδήποτε, κύριε Μανέα, ο τεκτονισμός έχει ανθρώπους παντού. Και μην μου πείτε ότι η πολιτική γενικότερη, ας πούμε, της μεγάλης στοάς της Ελλάδος, δεν επηρεάζει τα μέλη της ή δεν χαράσει μια στρατηγική, μια πολιτική μεγάλη στοά της Ελλάδος. Μπορώ να σας πω απολύτως δεν είναι ακριβές αυτό. Καμία πολιτική δεν χαράσει. Είναι αληθές όμως. Καμία πολιτική δεν χαράσει. Αν δεν είναι ακριβές, είναι αληθές, κύριε Μανέα. Ούτε ακριβές είναι, ούτε αληθές είναι. Είναι απολύτως ανακριβές, απολύτως αναληθές. Γιατί η μεγάλη στοά της Ελλάδος δεν χαράσει καμία απολύτως πολιτική. Ο ομιλών σας πληροφορώ, από τότε που εξελέγει στη μεγάλη στοά της Ελλάδος, έπαυσε να συζητάει και πολιτικά. Ούτε στον οικογενειακό του κύκλο, γιατί δεν θέλει να δοθεί αφορμή ότι δίθεν. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό που ο τεκτονισμός στην Ελλάδα υπέστη ένα βαθύτατο ρήγμα, ναι, το οποίο δημοσιοποιήθηκε και στις εφημερίδες, ναι, και είχαμε τη δημιουργία της Εθνικής Στοάς, τα μέλη της οποίας κατηγόρησαν τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος για ανάμειξη στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Όχι τότε. Μεταξύ άλλων. Όχι τότε. Προηγουμένως, μία ομάς η οποία φιλοδοξούσε να αναρριχηθεί χωρίς να έχει τα προσόντα και κυρίως χωρίς να έχει την ψήφο των αδελφών, θέλησε με διαφόρους τρόπους να βάλει κατά τη μεγάλη στοά της Ελλάδος και κυρίως κατά του προσώπου. Είχαν τότε κάνει, είχαν ζητήσει να γίνει συζήτηση μεταξύ ιδιαιτέρων κύκλων για τις πολιτικές μου απόψεις, τις πολιτικές μου επιθύσεις. Και στοιχημάτιζαν ότι θα είμαι και υποψήφιος ενός κόμματος. Εγώ ούτε υποψήφιος ήμουν, ούτε καμία θέση, ούτε τηλέφωνο δεν ζήτησα να πάρω ακριβώς, γιατί δεν θέλω να έχω καμία ανάμειξη με τα πολιτικά. Μήπως
ανάπτυξη εκείνων και μόνο. Ήσασταν. Μακάρι μου, κύριε Τράγκα, αλλά θα έρθετε, θα δείτε κάθε μέρα 6 ώρα το πρωί με στο γραφείο μου. Αν ήμουν δικηγόρο στην Τασό, δεν θα ήμουν 6 ώρα το πρωί στο γραφείο μου. Δεν ήμουν στι Μπαχάμε. Γιατί τότε δημιουργήθηκε η Εθνική Στοά. Κάτι πρέπει να πούν. Η Εθνική Μεγάλη Στοά ιδρύθηκε από ορισμένου οι οποίοι τότε έλεγαν ότι η Μεγάλη Στοά τη Ελλάδο δεν ακολουθεί τα παγκόσμια τεκτονικά θέσμια. Γεγονό είναι ότι διασπάστηκε ο τεκτονισμό στην Ελλάδα. Διασπάστηκε ο τεκτονισμό, δεν είναι ακριβέ. Γεγονό είναι ότι έφυγαν λίγοι τέκτονε οι οποίοι δημιούργησαν την Εθνική Μεγάλη Στοά. Ναι, αλλά εδώ έχουμε και ένα άλλο γεγονό που θεωρείται σοβαρό και το οποίο διέρευσε στον τύπο. Άσχετα αν οι πολλοί δεν το εντόπισαν, θα έλεγα. Το γεγονό ότι δεν σα αναγνωρίζει πια η Μεγάλη Στοά τη Αγγλία. Ναι, αυτό είναι αληθέ. Η οποία ουσιαστικά είναι το κέντρο εγκέφαλο του τεκτονισμού. Όχι ακριβώ. Θεωρείται η μητρόπολη του τεκτονισμού, γιατί ο τεκτονισμό ξεκίνησε από την Αγγλία και θεωρείται εθνικό ότι η Μεγάλη Στοά τη Αγγλία είναι από τον περασμένο καλοκαίρι. Από τι 9 Ιουνίου του 1993 η Μεγάλη Στοά τη Αγγλία έπαψε να αναγνωρίζει τη Μεγάλη Στοά τη Ελλάδο. Έχει όμω σημασία, κύριε Τράγκα, γιατί. Και αυτό θα πρέπει όλοι οι τέκτονε να το μάθουν, όλοι οι Έλληνε να το μάθουν. Γιατί η Μεγάλη Στοά τη Αγγλία πήρε την αναγνώριση. Διότι η Μεγάλη Στοά τη Ελλάδο ενθαρρύνει πολιτικά συζητήσει. Και εάν μεν επρόκειτο περί πολιτικών συζητήσεων μέσα σε τεκτονικά εργαστήρια, θα είχε απόλυτο δίκιο και η απόφαση θα ήταν δικαία. Όμως, ποιες είναι. Εγένετο ένας... Άρα έχουμε πολιτικά συζητήσεις. Θα σας πω, λένε άρα ότι... γίνονται πολιτικοί συζητήσεις. Όχι, δεν γίνονται. Ακριβώς περί το αντιθέτου πρόκειται. Μας κατηγόρησαν ότι ενθαρρύνουμε πολιτικά συζητήσεις. Και λέγω, εάν επρόκειτο περί πολιτικής συζητήσεως μέσα σε τεκτονικό εργαστήριο, βεβαίως η απόφαση είναι ορθή και επιβεβλημένη. Θα έπρεπε να άλλο την αναγνώριση Μεγάλη Στοά της Αγγλίας από τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Όμως δεν είναι έτσι. Επρόκειτο για μια εκδήλωση οικογενειακή, τεκτονική, στην Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική, όπου οι Έλληνες τέκτονες, για να δείξουν ακριβώς εμπράκτως την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, το ενδιαφέρον τους για τους νέους κυρίως, οργάνωσαν τρεις διαλέξεις στο θέατρο το οποίο διαθέτει το ξενοδοχείο αυτό και λέγεται, μου φαίνεται, θέατρο Τζίνα Μπαχάουερ. Εκεί μίλησε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Φαρμακολογίας για τα ναρκωτικά. Ένας άλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου των Αθηνών μίλησε για το AIDS και ο Νίκος ο Μάρτης, ο παλαιός πολιτικός, ιστορικός και συγγραφέας, ομίλησε για τη φαλκίδευση της ιστορίας της Μακεδονίας βάσει ενός βιβλίου το οποίο είχε βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το 1985. Αυτό ήταν ένα θέμα πρωτίστως εθνικό, αλλά κυρίως και αν ήταν πολιτικό, ήταν ένα θέμα το οποίο συνεζητήθη μέσα σε μία αίθουσα διαλέξεων που μπορούσε κανείς να πάει και δεν έχει καμία σχέση με το τεκτονισμό. Άσχετο ότι πήγαν και τέκτονες και την νικούσαν. Κύριε Μανέ, εσείς με τον τρόπο αυτό τώρα που απαντάτε, θέτετε ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, ήρθε η αναγνώριση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος από τη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, επειδή έγινε μια διάλεξη ουσιαστικά του πρώην Υπουργού Βορείου Ελλάδος, του κυρίου Μάρτη, για τη Μακεδονία μας. Για τη Μακεδονία μας. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μια ανθεληνικότατη συμπεριφορά από την πλευρά της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, πρώτον, και δεύτερον, να σας θέσω υπόψη, θα το έχετε ακούσει βέβαια, γράφει στις εφημερίδες, στην Απογευματινή, γράφει ότι ο μέγας διδάσκαλος, ο συνάδελφός σας, ο ομοβαθμός σας, ο ομοιοβαθμός σας στην Μεγάλη Στοά της Αγγλίας ήταν ο αρχηγός της Intelligence Service, του MI6. Και με την ευκαιρία θα πρέπει πλέον να απαντήσετε στο εξής. Τελικά οι ιστοές είναι και συλλεκτήρες πληροφοριών και διασυνδεδεμένες με μυστικές υπηρεσίες και με πρακτορυλίκια και με όλα αυτά, κύριε Μανέα. Ακριβώς θα ήθελα να σας πω το εξής. Οι ελληνικές ιστοές και η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτά. Τα διάβασα, αυτά που είπατε για τη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας. Δεν έχω πληροφορίες. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό γιατί δεν είναι αληθές. Σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που λέγεται ότι ήταν αρχηγός στην Τέλνη Σεσέρβη. Λέγεται, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Γιατί θα ήταν πολύ βαρύ να κατηγορήσω κάποιον για κάτι που δεν το ξέρω. Το ότι διάβασα στην εφημερίδα είναι γεγονός. Αλλά με